Βέβαια, όχι και εδώ. Βλέπουμε τη σύψη που υπάρχει στην Ευρώπη ότι η Ευρώπη δεν εργάζεται και δεν έχει δομηθεί ω Ευρώπη. Και κάθε ένα κάνει ό,τι θέλει. Αν μου πείτε ότι λυπήθηκε τη μικρή Ουκρανία που είναι πολύ μικρότερη από τη Ρωσία να χτυπιέται από τη Ρωσία, αν και η Ουκρανία είναι ρώσικο έδαφο, πόλει που τι έχουν χτίσει οι Ρώσοι. Και βεβαίω η Ουκρανία θα πρέπει να έχει την αυτονομία τη. Δεν θα βάλω ο φρένο εκεί. Βεβαίω και πρέπει να έχει. Απ' την άλλη, αν λυπήθηκε σε Ευρώπη μου την Ουκρανία, γιατί δεν έκανε το ίδιο για την Κύπρο. Γιατί δεν κάνατε το ίδιο για την Κύπρο. Γιατί το κάνατε. Γιατί δεν τη λυπηθήκατε. Α, ήταν πιο μεγάλη η Κύπρος. Απ' την άλλη όμως βλέπουμε πώς κινείστε εναντίον της Ρωσίας που είναι ένας βασικός γείτονα της Ευρώπης. Γιατί. Άρα λοιπόν δεν κινούνται, δεν κινείται η Ευρώπη σαν Ευρώπη πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε γεωστρατηγική και γεωπολιτική θέση τη Ευρώπη. Άρα η Ευρώπη πρέπει να βρει τα πατήματά τη και πρέπει να υπάρχει μια πολύ σοβαρή φωνή να συντονίσει. Μια Ευρώπη που διοικείται αυτή τη στιγμή από μη εκλεγμένου και από σέχτε που σήμερα αλλάζουν θέσει και λένε ό,τι θέλουν. Διοικούν εκλεγμένου ή μη εκλεγμένοι. Αυτό πραγματικά ξεπερνάει κάθε, θεσμικό, κάθε θεσμική διαδικασία τη δημοκρατία. Και της Ευρώπης. Θα πρέπει η Ευρώπη να μπει σε μια πολύ σοβαρή δομή. Άρα λοιπόν, αυτό δεν έπρεπε καν να γίνει. Βεβαίω έπρεπε να είχαμε ειρηνευτικέ λύσει για την Ουκρανία και τη Ρωσία, σα γείτονε και οι δύο, και μια Ουκρανία που ανήκει, αν το θέλετε, στο ευρωπαϊκό κομμάτι, στα σύνορα τη Ευρώπη, αν το θέλετε. Η Ελλήνο Συνέλευση θα λύσει πολλά τέτοια θέματα και αν ήταν στην Ευρωβουλή θα είχαν ήδη λυθεί πάρα πολλά θέματα. Θεωρώ ότι θα λυθεί γρήγορα ο πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά η θέση τη Ευρώπη αυτή τη στιγμή, αυτή τη στάση που παίρνει, όχι πραγματικά είναι ακαταλογιστή.